της. Καλή σας ημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ακούσαμε προηγουμένως, είδαμε και το ρεπορτάζ, ακούσαμε και τον ΟΚΙΠΗ που αφενός μιλάει για μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί η φωτογραφία ελήθηκε ερήμην της ασθενούς. Αφετέρου λέει κάνουν έρευνα. Και άφησε και μια αιχμή ότι όλο αυτό μπορεί να ήταν και στημένο, γιατί κάποιοι θέλουν να πλήξουν και το νοσοκομείο, τα κρατικά νοσηλευτήρια. Εντάξει, πώς το ξέρουν ότι η φωτογραφία ληφθήκε χωρίς τη συνένεση της οικογένειας? Το ρώτησα εγώ και μου είπε ότι μιλώντας πάντα με τους συγγενείς. Οι συγγενείς μου έδωσαν τη συγκατάθεση πάντως. Αλλά αυτό είναι μια προσπάθεια για να εκτροχιαστεί το θέμα. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν είναι απλώς μια φωτογραφία μιας γυμνής γυναίκας. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να διαβάσω ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Που πήρα από μια κοπέλα που ήταν εκεί. Είναι στο... Αυτή η γιαγιά έκανα λάθος που δεν τη μαγνητοφώνησα, που έλεγε συνέχεια βοήθεια, βοηθήστε με, δώστε μου νερό. Και εγώ έλεγα στους νοσηλευτές, δώστε την νερό, αλλά τίποτε. Και όταν ερχόταν το φαγητό, όπως το εφέρναν, το επέρναν πίσω. Και τους έλεγα πάλι, γιατί δεν την ταΐζετε, αλλά καμία σημασία. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρα. Τι πιστεύετε εσείς, γιατρέ μου, με την εμπειρία που έχετε, με αυτά που βλέπουμε, που διαβάζουμε, γίνεται κακή δουλειά μες στο νοσοκομείο? Αδιαφορούν οι νοσηλευτές, οι γιατροί, σε σχέση με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για να έχουμε έτσι εικόνα? Τι ακριβώς συμβαίνει, τι πιστεύετε εσείς? Όχι, δεν αδιαφορούν. Δεν λέω ότι πάντα σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιο λάθος. Το θέμα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές είναι ότι πρέπει πάντα να κάνουν το σωστό. Και όταν κάνουν το σωστό, δεν πρέπει να περιμένουν να τους επενέσουμε ότι μπράβο, κάνετε το σωστό. Όταν κάνουν το λάθος, έστω και μια φορά στη ζωή τους, πρέπει να τους κατακρίνουμε. Και σε αυτήν την περίπτωση, νομίζω εγώ ήταν λάθος, δεν ήταν μεμονωμένο, όπως είπαμε. Ορισμένες φορές, για διάφορους λόγους, χωρίς να κατηγορώ ούτε τους γιατρούς, ούτε τους νοσηλευτές, ούτε κανένα, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό για τον ασθενή. Μπορεί να είναι το σύστημα, μπορεί να είναι τα πρωτόκολλα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Που ναι. Καταλήγει στον ασθενή να μένει απεριποίητο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό θέλω να εστιαστώ και να βρούμε τρόπους να καλυτερεύσει αυτό για το όφελος του ασθενούς. Και έχουμε πάρει και εμείς εδώ μηνύματα από τώρα που κουβεντιάζουμε το θέμα από διάφορους φίλους και φίλες που αναφέρονται στο περιστατικό. Καταλήγουν με τη λέξη ντροπή και ακόμα κάποια άλλη τη λέξη έσχος και αναφέρονται και σε δικές τους περιπτώσεις δικών τους ανθρώπων, συγγενών τους, που αντιμετωπίστηκαν, αν όχι με τον ίδιο τρόπο, με παρόμοιο τρόπο, γεγονός προκάλεσε την οργή τους και κάποιοι λέει βάλανε και δικηγόρους προκειμένου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του ασθενούς τους που ήταν στο νοσοκομείο. Είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται. Μπορεί να μην είναι το δάσος, αυτό που λέει ο ΚΙΠΗ, δηλαδή ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες σε νοσοκομεία με μεγάλο φόρτο εργασίας και πίεση, αλλά αυτά τα περιστατικά, έστω και ένα να είναι, έστω και ένα μεμονωμένο, δεν θα πρέπει να υπάρχουν, διότι ξεφτελίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτό είναι ακριβώς. Έστω και μία περίπτωση να είναι, δεν είναι ικανοποιητικό. Και εγώ πήρα πολλά μηνύματα και πριν και μετά από αυτήν την ανάρτηση και έχω και φωτογραφίες για άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα βάλω χωρίς να φοβούμε ότι είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ναι. Θα δούμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα σε αρκετούς ασθενείς, ιδίως ηλικιωμένους, που με ενδιαφέρει εμένα ειδικά. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με το να βρίσκουμε δικαιολογίες ότι τάχα είναι έναν περιστατικό και μόνον ή ότι έτυχε και δεν είναι οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό δεν βοηθά στην επιλύση του προβλήματος. Εδώ ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Σούλα λέει το εξής. Παρόμοια εμπειρία είχαμε και εμείς με την πεθερά μου στην Πάφο. Αυτά συμβαίνουν. Η αδιαφορία για τους ηλικιωμένους ειδικά είναι πολύ μεγάλη. Από μερίδα ιατρικών λειτουργών, λόγω του ότι κουράστηκαν ή δεν ενδιαφέρονται.
Εγώ δεν έκανα καταγγελία, όμως πήρα τις φωτογραφίες στο διευθυντή του θαλάμου, του μίλησα με την ελπίδα να μην ξαναγίνει σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Αυτό λέει η φίλη μας Σούλα. Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι πολλά τα περιστατικά και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει τέλος. Και ακόμα που αυτή η φωτογραφία, ειδικά που προκάλεσε τόσο σάλο, θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο τρομερή, διότι τουλάχιστον οι ασθενείς δεν ήταν δεμένοι. Σε πολλές περιπτώσεις τους δένουν στο κρεβάτι και δεν μπορούν να κινηθούν καθόλου. Αυτό είναι ιατρικά αποδεκτό σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Αλλά μου λένε εμένα πολλοί συγγενείς ότι τους έχουν δεμένους διότι δεν έχουν την ώρα ή δεν μπορούν να τους περιποιηθούν κατάλληλα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκλείψει βεβαίως. Ναι, ότι γενικά τώρα οι ηλικιωμένοι, δυστυχώς το λέω με πόνο αυτό και με αγανάκτηση, για κάποιους είναι έτσι μια διάφορη περίπτωση που απλά πρέπει να πεθάνουν γιατί έφτασαν σε ένα όριο ηλικίας. Αυτό είναι και εξοργιστικό και φαντάζομαι ότι προκαλεί και την αντίδραση όλων ημών. Έτσι, διότι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα όπως οι υπόλοιποι ασθενείς. Και βλέπουμε και ένα περιστατικό, συγγνώμη, σε εφημερίδα, ηλικιωμένοι λέει παρενοχλούνται από νεαρούς σε κάποια συνοικία, κάποιο δήμο της πρωτεύουσας. Είναι μια νοοτροπία που καλλιεργείται σε βάρος ανθρώπων που έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη ζωή και δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι β' κατηγορίας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια. Ναι, είναι η νοοτροπία κυρίως που πρέπει να αλλάξει σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα ιατρικά, ναι, αλλά και στους συγγενείς και στην κοινωνία και σε όλα. Διότι έχουμε μια ιδέα ότι όταν κάποιος είναι ηλικιωμένος, και εννοώ ασθενής ηλικιωμένος, διότι μπορεί να υπάρχουν άτομα 80, 85 χρόνων, 90, που να είναι εντελώς δραστήρια στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτά τα άτομα που είναι ευάλωτα ή ασθενοί ηλικιωμένοι, αυτοί πρέπει να τύχουν της φροντίδας μας. Ναι, άλλη περίπτωση εδώ, γιατρέ, άλλη περίπτωση. Ένας παππούς στο νοσοκομείο Λεμεσού, με λερωμένη την μπάνα, δεν ενδιαφέρονται κανένας να την αλλάξει. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα που φαίνεται βιώνουν πάρα πολλές φορές στα νοσοκομεία. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη φωτογραφία, εσείς έχετε εικόνα αν υπήρχε άδεια από τους συγγενείς, από τη γιαγιά εκεί, ξέρετε κάτι περισσότερο? Εγώ νομίζω είναι καλύτερα να μην σχολιάσω, διότι όπως φαίνεται ο ΚΥΠΗ θα προχωρήσει με νομικά μέτρα εκφοβίζοντας όσους μιλούν για αυτά τα θέματα. Μου έτυχε και προηγουμένως με ασθενή, ο οποίος κινήθηκε νομικά εναντίον γιατρού για ιατρική αμέλεια και ο γιατρός ο ίδιος κινήθηκε νομικά στον ασθενή για δυσφήμιση. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να κάνουν αυτόν τον καταγγέλλοντα να φοβηθεί και να τα αφήσει το θέμα, να μην επιμένει. Ναι. Αλλά είναι καλύτερα να μην το σχολιάσω αυτό. Υπάρχουν τα στοιχεία μου, υπάρχουν όλα γραπτά και τα μηνύματα και όλα. Αν έρθει η ώρα, που ελπίζω να έρθει, διότι θα γίνει θέμα που θα βοηθήσει και άλλους να καταγγείλουν έτσι περιστατικά. Γιατί και αυτό το θέμα, γιατρέ μου, και αυτό το θέμα είναι σοβαρό. Δηλαδή, φωτογραφία εν αγνία του ασθενή ή συγγενών, που μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω. Έτσι, δεν το ξέρω, λέω υπόθεση κάνω, όπως κάνουν υπόθεση κάποιοι άλλοι φίλοι μας. Λοιπόν, μακάρι να ήταν το τελευταίο περιστατικό, μακάρι. Αυτό είναι η ουσία, να σταματήσουν αυτά. Εμείς δεν απαξιώνουμε τη δουλειά που γίνεται, τη μεγάλη δουλειά που γίνεται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Υπάρχουν πολλοί έντιμοι άνθρωποι, πολλοί ευσυνείδητοι άνθρωποι, δίνουν το άπαν το δυνάμεών τους, γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Μα δεν την απαξιώνουμε. Στην ανάρτηση μου το έκανα ξεκάθαρο. Ναι, δεν μιλάω για σας, μιλάω γενικά. Μιλάω γενικά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ